να πάμε στην πρώτη σύνδεση του δευτέρου μέρους. Θα πρέπει λίγο να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο. Λοιπόν, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, το απόγευμα της Τετάρτης, ξέρετε, παρατρίχα που λένε, στο τσακ που λένε, να έχουμε ακόμα μια τραγωδία σε θάλασσες της Κρήτης. Η αναστάτωση ήταν έντονη όταν μια 52χρονη τουρίστρια κινδύνευσε να πνιγεί. Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Λίγα λεπτά πριν τη λήξη του ναυαγοσωστικού ωραρίου, κινητοποιήθηκαν οι ναυαγοσώστες της περιοχής. Μια 52χρονη εξαιτίας των κυμάτων και των ανέμων παραλίγο να χάσει τη ζωή της. Εδώ βλέπουμε τη στιγμή που ένα jet ski της σχολής την πλησιάζει και την παραλαμβάνει σε άσχημη, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, και άμεσα κλήθηκε βέβαια και το ασθενοφόρο. Είναι ένα αποκλειστικό βίντεο το οποίο αυτή τη στιγμή η Κρήτη Σήμερα, η Κρήτη TV, δημοσιοποιεί και φέρνει στην δημοσιότητα και στην επιφάνεια. Είναι ένα από τα δεκάδες περιστατικά τα οποία ακόμα και σε ημερήσια βάση σημειώνονται σε παραλίες της Κρήτης. Και βέβαια επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης του ναυαγοσωστικού έργου, κάτι το οποίο βέβαια έχει συμβεί φέτος, ωστόσο ίσως το θέμα του ωραρίου θα πρέπει να το ξαναδούμε. Αυτή η γυναίκα ίσως σήμερα να μην βρισκόταν στη ζωή αν δεν υπήρχε ναυαγοσώστης και αν βέβαια σημειωνόταν το περιστατικό 7 το απόγευμα, 8 το απόγευμα. Από καθαρή τύχη και μόνο βρέθηκε ναυαγοσώστης, βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, μπήκε αυτός ο άνθρωπος μέσα με το jet ski, την πλησίασε και την έβγαλε στην παραλία. Θέλω να μείνουμε στο θέμα και να πάμε στον κύριο Σταμαθιουλάκη, στον κύριο Γιάννη Σταμαθιουλάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Ναυαγοσωστών Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Σταμαθιουλάκη. Καλησπέρα, Σταμαθιουλάκη. Σταμαθιουλάκη, σωστά, βέβαια, Σταμαθιουλάκη. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Λοιπόν, αναφορικά με το περιστατικό στα μάλια, για 5-10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το ωράριο του ναυαγοσώστη, είχαμε αυτή την επέμβαση. Όπως το είπατε ακριβώς, εντελώς κατά τύχη αυτή τη στιγμή η γυναίκα είναι στη ζωή. Στο σχόλασμα τώρα των ναυαγοσωστών, αντιληφθήκαμε μια γυναίκα μέσα, θα πάλευε για κάμποση ώρα, όπως μας είχαν πει κάποιοι λεγόμενοι. Με τη μία ενεργοποιηθήκαμε, ρίξαμε μέσα το jet ski και διαδραματίστηκε αυτό το βίντεο. Καταφέραμε να τη βγάλουμε έξω τώρα τη γυναίκα, ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και για προληπτικούς λόγους τη στείλαμε στο νοσοκομείο. Από την εμπειρία σας, σε περίπτωση που δεν υπήρχε κάποιος εκείνη τη στιγμή στην παραλία, ίσως η γυναίκα να έχανε και τη ζωή της? Όχι σε περίπτωση που δεν υπήρχε κάποιος στην παραλία, σε περίπτωση που είχαμε... Σε περίπτωση που είχαμε φύγει 5 λεπτά νωρίτερα, η γυναίκα δεν θα ήταν αυτή στην ζωή. Δηλαδή στο τσάκ την προλάβαμε. Μάλιστα. Δηλαδή άζη και είχαν τις δυνάμεις της, 5 λεπτά πραγματικά να έχουμε αργήσει. Ξέρετε, πίσω από μια επέμβαση ναυαγοσώστη, ίσως κρύβεται και ένα ανθρώπινο λάθος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ίσως να υπερεκτίμησε δυνάμεις, ίσως οι καιρικές συνθήκες να μην βοήθησαν. Κοιτάξτε να δείτε, η παραλία των Μαλίων είναι μια παραλία η οποία έχει μια κτογραμμή κοντά στο 1 χιλιόμετρο. Ημερησίως πάνω από 2.000 άτομα μαζεύει λουόμενους. Δύο ναυαγοσώστες, 4 μάτια δεν μπορούν να δουν 2.000 άτομα. Η συγκεκριμένη κυρία είχε απομακρυνθεί στα 300 μέτρα δεξιά από το πύργο του ναυαγοσώστη. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν δύσκολο να αντιληφθούμε και να κάνουμε πρόληψη. Οπότε, που, ίσως θα πρέπει να πιάσουμε... Τουρίστες. Ακριβώς, ολοκληρώστε. Ναι, το πρόβλημα, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, όπως είναι ο Δήμος Χερσονήσου, είναι ότι ο όγκος των τουριστών είναι τόσο μεγάλος, που οι ναυαγοσώστες θα πρέπει να είναι ίσως και 2 και 3 άτομα σε ένα πύργο. Για να πούμε ότι παρέχουν μια ασφάλεια στους λουόμενους. Αυτό σημαίνει βέβαια κατ' επέκταση μια αύξηση του προϋπολογισμού και των πόρων που κατευθύνονται για το ναυαγοσωστικό έργο.
σίγουρα προϋπολογισμό, σίγουρα σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ έχει αυξηθεί. Αλλά όπως είδαμε και στο βίντεο, η χρήση ας πούμε του jet ski στα προηγούμενα χρόνια δεν το απαιτούσε ο νόμος να υπάρχει jet ski. Ναι. Είδαμε ότι είναι ένα λειτουργικό εργαλείο και χωρίς πραγματικά να υπήρχε χθες το jet ski, δεν θα μπορούσαμε να τη βγάλουμε με κανένα τρόπο τη γυναίκα. Και βέβαια, να εστιάσουμε λίγο, αναφερθήκατε σε πολυσύχναστες παραλίες, σε μία ακτογραμμή που ξεπερνάει τα 2 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί στην περιοχή των Μαλίων. Μήπως θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα και στις μη πολυσύχναστες παραλίες, όπου αρκετοί συνάνθρωποι μας, δεκάδες, εκατοντάδες καθημερινά, απολαμβάνουν τον μπάνιο τους χωρίς να βαγωσώστη. Τι μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Εννοείται αυτό. Όπως έγινε σήμερα που είχαμε ένα πληθυσμό στη Χερσόνησο, ο πληθυσμός έγινε σε μια παραλία, σε μια πλάζα, πούμε, που δεν υπήρχε να βαγωσώσει. Ήταν οι άνθρωποι εκεί πέρα καλυμμένοι από τον νόμο, λόγω του ότι δεν είχε χαρακτηριστεί η παραλία πολυσύχναστη. Αλλά στην ουσία είναι εκτεθειμένοι και όλοι οι λιωμένοι εκεί πέρα. Είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν σήμερα στη Χερσόνησο. Δηλαδή, θα πρέπει η Επιτροπή. Ναι. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε μάθει κάποιες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός έχασε τη ζωή του. Λεπτομέρειες για το θέμα δεν έχω μάθει, αλλά γνωρίζω ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει να βάλω σώθεις. Μάλιστα. Μαζεύει πάρα πολλούς λιώμενους η συγκεκριμένη παραλία, αλλά δεν έχει χαρακτηριστεί πολύ σύχναστη. Κάθε Αύγουστο, σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα, βγαίνει μια επιτροπή, η οποία βαρτίζεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και από κάποιους λιμενικούς, οι οποίοι χαρακτηρίζουν το ωράριο πρώτων της ναυαγωσής κάλυψης, δηλαδή μπορούν να το επεκτείνουν, όπως και τη διάρκεια, καθώς και να χαρακτηρίσουν τις παραλίες πολυσύχναστες ή μη. Αυτή η επιτροπή θα ήταν καλό να ξανασκεφτεί κάποια πράγματα, και ειδικά σε τουριστικές περιοχές όπως είναι εδώ, ξαναλέω, στη Χερσόνησο, κάποιες παραλίες που δεν είναι χαρακτηρισμένες πολυσύχναστες, θα έπρεπε να ήταν. Επιβάλλεται να είναι. Κύριε Σταμαχιουδάκη, πάμε να κλείσουμε λίγο με μία προτροπή στους τηλεθεατές μας που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, έχουμε και κορύφωση αδειών μέσα στον Ιούλιο. Οι περισσότεροι θα ξεκινήσουν σε παραλίες. Τι πρέπει να προσέξουν? Εντάξει, τα κλασικά, όταν είναι φαγωμένα, μπαίνουμε στη θάλασσα, να κοιτάνε τις σημάδες των αβαγωσώσεων, να κοιτάνε τις σημαίες. Αν βγουν κάτι παράξενο, να απευθύνονται στον αβαγωσώστη. Αυτά πάνω κάτω. Μάλιστα. Και να προσέχουμε τους αυτούς μας. Προσοχή. Και όχι να προχωράμε σε μια υπερεκτίμηση των δυνάμεών μας, βέβαια. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε κιόλας, κύριε Σταμαθιουδάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.